Θα πάμε τώρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει όλη την κλίμακα της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Έχει αποστρατευτεί με το βαθμό του αντιπτεράρχου, υπήρξε υπτάμενος πολεμικής αεροπορίας και διαχειρίστηκε και κρίσεις με τους βαθμούς του με το γείτονα. Υπήρξε μετά για ένα φεγγάρι, δεν ήξερε, δεν ρώταγε, ενεπλάκη στα πολιτικά, έγινε βουλευτής μέχρι που διεγράφηκε από το κόμμα του. Λοιπόν, αλλά οι αναλύσεις του στα ελληνοτουρκικά, βαθύς γνώστης και όχι μόνο, είναι από αυτές που δεν τις προσπερνάς. Είναι ο κύριος Γιώργος Νταβρής. Καλημέρα, κύριε Νταβρή. Καλημέρα από την Ηλιόλου στη Πάτρα. Είναι καταπληκτική ημέρα. Ευτυχώς ο Θεός της Ελλάδος μας έχει βάλει στη μπάλα της γης και παρόλο που το πετρέλαιο είναι άφθονο, γιατί διαφωνώ κάθετα και οριζόντια όπως έχει διαφωνεί στη δική σας εκπομπή, στις δικές εκπομπές μάλλον ο άϊμνος το πλέον κύριος Φόσκολος και όχι μόνο, αν και θα έπρεπε εδώ τζάμπα να δείτε το πετρέλαιο όπως το νερό για να ζεσταίνεται ο κόσμος ιδιαίτερα στην Βόρεια Ελλάδα, φροντίζει ο Θεός εδώ να μας ζεσταίνει με τον ήλιο προς το παρόν. Κύριε Νταβρή, θα δούμε. Μετά θα δούμε, σωστό. Θα έρθει και ο βαρύς χειμώνας. Βροχή μας λείπει, αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν... Θα έρθει και αυτή από ό,τι βλέπω εγώ τους χάρτες εκεί. Θα αργήσει λίγο, αλλά θα έρθει. Κύριε Νταβρή, θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο ένα δικό σας σχόλιο. Έχετε περάσει όλα τα κλιμάκια των ενόπλων δυνάμεων στο όπλο της πολεμικής αεροπορίας. Έχει γίνει από την περασμένη Παρασκευή, χάρη σε κάποια αμυντικά site, μεγάλη συζήτηση για, καταρχάς για την επιλογή του τόπου, του χρόνου και του τρόπου να εξαγγείλει ο Υπουργός Άμυνας το κλείσιμο 132 στρατοπέδων. Και πριν από λίγο άκουσα την καλή μου συνάδελφο που έχει καλό ρεπορτάζ στο αμυντικό, την κυρία Ηλιάδη, τη Γιάννα, να λέει ότι δεν είναι μόνο ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος μια εβδομάδα πριν έρθει ο Φιντάν ή το ότι τα είπε στους Ρόταροι ή ότι μας είπε ότι η επάνδρωση, στελέχωση θα ήταν το σωστό, είναι 27% σε κάποια στρατόπεδα. Είναι ότι το πνεύμα από το οποίο εμφορείται δεν πείθει, λέει η Γιάννα Ηλιάδη, για αναδιάρθρωση, μεταρρύθμιση που χρειάζεται ο ελληνικός στρατός, αλλά μάλλον για μείωση του στρατεύματος. Εσείς τι λέτε? Κοιτάξτε, θα προσπαθήσουμε απλές κουβέντες, επειδή οι απλοί άνθρωποι μας ακούνε και όχι μόνο αγαπητέ κύριε Σαχίνη, να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Το αγαθό της ασφάλειας αλλά και της ευημερίας των πολιτών, κάθε πολίτη σε μια χώρα εξασφαλίζεται εάν η χώρα φροντίζει να έχει δυνατά τρία εργαλεία. Το στρατιωτικό εργαλείο, το διπλωματικό και το οικονομικό. Αυτά τα τρία εργαλεία θα πρέπει να είναι σε συντονισμό με ευθύνη βέβαια της εκάστοτε κυβέρνησης και την παραγωγική συνδρομή της αντιπολίτευσης. Αυτό δυστυχώς στην Ελλάδα δεν γίνεται, διότι στην Ελλάδα η πολιτικο-οικονομική ελίτ, ο Θεός να την κάνει, εγώ τη λέω αλήτ βέβαια, όσο τη βίωσα, νοιάζεται μόνο για τα οφίτσια της και τα βούτυρά της, που λέει ο λαός. Ένα τέτοιο θέμα λοιπόν είναι και η αναβάθμιση του στρατιωτικού εργαλείου, την οποία την παρουσίασε ο κύριος Ζένδιας, άκομψα θα έλεγα, και ενώ ήξερε ότι μαγνητοσκοπείται στους Ρόταροι. Αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να πάρουν μια μορφή πριν γίνουν τελικές εισηγήσεις προς τον Πρωθυπουργό, στην Επίτροπη και Άμυνας και κλεισμένων των θυρών, μετά από εισηγήσεις ή και σκέψεις που θα προσκομίζαν και τα γενικά επιτελεία και οι τόσοι πληρωμένοι σύμβουλοι της εκάστοτε κυβέρνησης. Αυτό το πράγμα δεν έγινε. Το ερώτημα είναι γιατί δεν έγινε. Διότι φαίνεται κρύβονται άλλες σκοπιμότητες, μία εκ των οποίων μπορεί να είναι και αυτή η οποία ανέφερε η εκλεκτή συνάδελφός σας. Η άποψή μου είναι εξής, η οποία μάλιστα έχει γραφεί από εμένα σε μια σελίδα μόνο προς τον κύριο Καραμαλή το 2008, που καταλήγει, νομίζω σας την έχω στείλει και του λέω: κύριε Πρωθυπουργέ, νομίζω ότι στο στρατιωτικό εργαλείο της χώρας θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να λειτουργεί οικονομικότερα, αποτελεσματικότερα στους δύσκολους αυτούς καιρούς που περνάμε και να μην στηρίζεται μόνο στα εξοπλιστικά προγράμματα, είναι αυτό που λέμε εξοπλιστικός πατριωτισμός, παρά στην ηθική και στο ηθικό των πολιτών και όλων των υπολείπων και των στελεχών της έλευρης δυνάμεις. Η πολιτική ηγεσία λοιπόν, αγαπητέ Γιώργη, τα ξέρει αυτά.
τα γνωρίζει αυτά. Γνωρίζει η πολιτική ηγεσία, παραδείγματος χάρη, γιατί άκουσα τον κύριο Δέντια να λέει για την αναβάθμιση των υπαξιωματικών. Ναι. Mm-hmm. Οικονομική, οργανωτική. Πού, πώς. Μην ξεχνάμε ότι φτάσαν στο σημείο, επειδή δεν μπορούσαν με άλλο τρόπο να δώσουν ή να αυξήσουν τις αποδοχές, φτάνει ένας υπαξιωματικός, μπαίνει ή έμπαινε παλιότερα, ας πούμε, από καλή διαγωγή στο στράτευμα και κατέληγε να είναι ταξίαρχος. Έχει γεμίσει ο κόσμος στρατηγούς. Άμα θα πετάξεις, όπως έλεγε και ένας συνάδελφος με χιούμορ, μια πέτρα, μέσα ένα στρατόπεδο ή σκύλο ή στρατηγό θα βάρεσεις. Λοιπόν, αυτά δεν τα ξέρει 50 χρόνια στη μεταπολίτευση το σύστημα. Σαφώς και τα ξέρει. Ο κύριος Δέντιας τα ξέρει. Βέβαια τα ξέρει. Ο κύριος Μητσοτάκης, ναι. Η καινούργια ηγεσία, ο κύριος Κατρίνης εκεί, οι άλλοι δεν τα ξέρουν. Βέβαια τα ξέρουν. Άρα, το θέμα της αναμόρφωσης στα θέματα τα οργανωτικά, τα θέματα τα μισθολογικά, γιατί βλέπετε τι γίνεται από το ναυτικό και αλλού, τα θέματα τα επιχειρησιακά και στα θέματα τα στρατηγικά και πώς αυτό το εργαλείο βέβαια θα έχει τέτοια δομή ώστε να μπορεί να συνεργάζεται και με το διπλωματικό εργαλείο και με τη διπλωματία αλλά και με την οικονομία, έτσι. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα έπρεπε βέβαια να συζητηθεί, όπως είπα πριν από λίγο, στην αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας και να παραχθούν προτάσεις. Δεν έγινε. Και ούτε πρόκειται να γίνει. Συντεταγμένα, αλλά μισό λεπτό κύριε Νταβρή. Εγώ τι να υποθέσω, που είμαι απλώς μη επαϊόντας, δεν γνωρίζω όπως εσείς, όπως άλλοι και ούτε έχουμε θητεύσει και πολιτικά. Τι να καταλάβω όταν αυτά γίνονται σε μια τελετή, εκδήλωση, εν πάση περιπτώσει, ενός ομίλου ο οποίος δεν έχει σχέση με αυτό, έχει άλλες λειτουργίες και μάλιστα 8 μέρες πριν έρθει ο Φιντάν να ακούω τον υπουργό μου να λέει ότι έχω μονάδες, που έχω, αλλά να το λες εσύ 28% στελεχωμένες. Ναι, κοιτάξτε να σου πω κάτι. Σίγουρα οι λόγοι είναι εντάσσονται στη μικροπολιτική. Και εδώ, αν σοβαρά σκεφτούμε, αγαπητέ κύριε Σαχίνη, θα φτάσουμε σε αυτά που λέει ο εξαίρετος καθηγητής, ο κύριος Κοντογιώργης. Η εξασφάλιση των βούτυρων της κομματοκρατίας και της οικογενειοκρατίας είναι υπεράνω του εθνικού συμφέροντος. Εκεί είναι όλο το θέμα. Τώρα, όσον αφορά σχετικά να εστιάσουμε μόνο σε αυτό που είπε ο κύριος Δέντιας, μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις, οι οποίες βέβαια κατά την άποψή μου δεν μπορούν να αποδειχθούν. Πάντως σε κάθε περίπτωση, επειδή εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου, νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν έπρεπε να γίνει εκεί που έγινε και θα έπρεπε να γίνει κλειστά, και αφού ο κύριος Δέντιας λάβανε υπόψη του τις εισηγήσεις των επιτελείων, των συμβούλων του, και το έφερνε το θέμα για να μην βγαίνει, και βέβαια η αντιπολίτευση και σωστά βγαίνει, να τη συζητήσει στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας και κλεισμών των θυρών. Έτσι. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται και δεν πρόκειται ποτέ να γίνει, γιατί δεν λειτουργεί η δημοκρατία, κύριε Σαχίνη. Στην Ελλάδα έχουμε θέμα δημοκρατίας. Έχουμε μία εκλόγιμη μοναρχία. Στο μυαλό του κάθε κυρίου Δέντια, έτσι, και του κάθε κυρίου Μητσοτάκη και του κάθε κυρίου Ανδρουλάκη ή οτιδήποτε, ή Νταβράκη, δεν με ενδιαφέρουν τα πρόσωπα. Εμείς εδώ, και εσείς το έχετε δείξει εξάλλου, τις πολιτικές και τις πράξεις κρίνουμε και όχι τα πρόσωπα. Έτσι. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό. Να, ας πούμε, ας πάμε σε ένα θέμα το οποίο πάλι είναι αρμοδιότητα του κυρίου Δέντια και είναι και αρμοδιότητα του κυρίου Μητσοτάκη. Και συνδέεται και με την επίσκεψη του Φιντάν εδώ. Θα σας πω. Λέμε, βγαίνει ο κύριος Γεραπετρίτης και λέει, μετά την υποκρισία, εγώ λέει, το είπε, ας με πούνε και, ξέρω εγώ, δοσύλλογο, ξέρω εγώ τι είπε εκεί, μειοδότη, κάποια τέτοια λέξη, τέλος πάντων. Μειοδότη. Αρκεί να εξασφαλίσω ειρήνη. Μάλιστα. Αγαπητέ Γεραπετρίτη, μόνο το σεβάζουμε. Δεν έχετε ακούσει ότι ο Κωνσταντιρίνη προπαρασκευάζει πόλεμο? Δηλαδή δεν γνωρίζετε ότι η στρατηγική της αποτροπής, την οποία θέλει η Ελλάδα και ο Μιλόν και εσείς νομίζω και ο μέσος Έλληνας, δεν θέλει πόλεμο. Για να μην κάνουμε πόλεμο όμως θα πρέπει ο τρόπος να καταλαβαίνει ότι είμαστε ισχυροί. Μάλιστα. Άρα ο κύριος Δέντιας
ο οποίος έχει πει ότι η Τουρκία είναι υπαρξιακή απειλή, με τον όρο τον οποίο εγώ συμφωνώ, δεν έχει μαζευτεί πάλι στην αρμόδια επιτροπή, ούτε και ο Πρωθυπουργός μαζί με τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων και να πούνε, κύριε, τελικά η Τουρκία είναι υπαρξιακή απειλή ή μπορεί να είναι φίλη μας. Γιατί προσέξτε, δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε. Εγώ το άκουσα σήμερα το πρωί και το ψάχνω αυτή τη στιγμή ακριβώς. Δεν ξέρω αν λέγεται Κούτρας Κούτρης ο πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη ή πρόξενος στην εκεί. Κάπου είπανε και στο τέλος είπε ο Κωσίδης το πρωί, ναι, είπαμε ζήτω το έθνος, είπαμε ζήτω η ελληνοτουρκική φιλία. Γιατί το λέω αυτό? Υπάρχει περίπτωση με αυτά που λέει με τη γαλάζια πατρίδα, με αυτά που λέει καθημερινά ο Φιντάν, με αυτά που λέει ο Ερντογάν, με αυτά που λέει η Εξενέρ, με αυτά που μαθαίνουν τα τουρκάκια στο σχολείο, αυτά τα παιδιά, υπάρχει περίπτωση να δομηθεί πάνω σε αυτή τη βάση μια ελληνοτουρκική φιλία ή μήπως τελικά αυτοί οι άνθρωποι εκεί και αυτό το σύστημα το τουρκικό έχει αντιληφθεί ότι η Ελλάδα ως ελληνισμός, ως θέση στο χάρτη γεωγραφική και στρατηγική, είναι αυτό που τις απαγορεύει, είναι το κύριο εμπόδιο για υλοποίηση της μεγάλης στρατηγικής που έχει, δηλαδή να είναι στο G5, έτσι, να γίνει αυτό, έφτασε, είπε ο χτες ο Ερντογάν, έρχεται ο αιώνας της Τουρκίας. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει η πολιτική ηγεσία, δεν έχει την υποχρέωση με χαμηλούς τόνους να πάει στη Βουλή. Εγώ όσο ήμουνα 3 χρόνια εκεί πέρα δεν τα άκουσα ποτέ. Εάν δεν διευκρινίσουμε μέσα μας, δεν πούμε στα παιδιά μας, δεν πούμε στο λαό μας την αλήθεια, η οποία αλήθεια είναι αυτή που λέει ο Τούρκος. Ο Τούρκος το θέλει όλη την Κύπρο, κυρία Σάγκη, δεν θέλει το Μισό Αιγαίο. Δηλαδή ας υποθέσουμε που λέει η κυρία του Λιέμεπ ότι βγαίνει ο Φιντάν, πείθει το γενικός λαός, πείθει ο Σαχίνης ο Νταβρής και μάλιστα και παίρνουμε τα 8 μίλια. Ή ο κύριος Γεραπετρίτης που θα κάνουμε ειρήνη. Μάλιστα κύριε Γεραπετρίτη, μετά από 20 χρόνια όπως έρχεται τώρα με τη συνθήκη που δεν το έκανε τώρα από τον κύριο του Παυλόπουλου, ο μέλλον πρόεδρος της Τουρκίας δεν θα πει, κύριε, εγώ δεν θέλω 8, τα θέλω όλα. Μπορεί μας το εξασφαλίσει ή θα πηγαίνουμε, πώς το λένε, γυρεύοντας. Οι Τούρκοι όμως, αγαπητοί κύριε Σαχίνη, το λένε από τώρα. Λέει, μας ανήκει όλη η Κύπρος. Τα θέλουμε όλα αυτά. Και έρχονται ανοήτως, ενώ έχουν συμβούλους, ξέρουν την ιστορία, τα ξέρουν όλα αυτά, έτσι. Και κάνουν δηλώσεις, αλλά προβαίνουν και σε ενέργειες, οι οποίες στην ουσία είναι αντεθνικές. Γιατί η Τουρκία σαν ολότητα, σαν σκέψη, σαν στρατηγική θέλει να την καταπιεί την Ελλάδα. Αυτό το πράγμα δεν έπρεπε να το συζητήσουμε κάποια φορά πάρα πολύ σοβαρά? Να απαντήσει ας πούμε ο κύριος Δένδιας, όπως έχει και πολιτικές φιλοδοξίες. Να πει, κύριε, είναι υπαρξιακή η απειλή η Τουρκία ή μπορεί να γίνει φίλη? Μπορεί. Και να πάρει και ο κύριος Ανδρουλάκης τον κύριο Παπαντρέου και να πάνε εκεί στην Επιτροπή Άμυνας και να πάρει και τους άλλους και να πει, κύριε, εδώ έχουμε περιθώριο με αυτούς τους ανθρώπους να γίνουμε φίλοι. Το θέτω αυτό το ερώτημα. Εάν δεν απαντηθεί αυτό το ερώτημα, πώς θα φτιάξουμε στρατηγική, κύριε Σάκη? Πώς? Μα η Τουρκία μας το λέει. Τα θέλω όλα. Μέσα λοιπόν από αυτό το ερώτημα εγώ τοποθετούμε ως Γιώργος Νταβρής, ως αεροπόρος, και πιστεύω ότι η Τουρκία είναι υπαρξιακή απειλή για την Ελλάδα. Είναι ασύμβατα πολιτιστικά, κοινωνικά, γεωγραφικά, γεωστρατηγικά, μεγέθη. Δεν πάμε, είμαστε αντίθετοι. Έτσι. Και οι Τούρκοι μας το λένε. Έρχεται ο Φιντάν εδώ και λέει έτσι και έτσι. Εμείς όμως δεν τολμάμε καν να ψελίσουμε το μέγιστο έγκλημα πολέμου που το λέγε ο συγχωρεμένος ο Γιαλουρίδης. Κάποτε τον είχα δει και λέγει, κύριε, ο επικισμός που γίνεται στην Κύπρο. Και το λένε. Δεν τολμάμε να το βάλουμε ούτε καν στο τραπέζι. Ενώ έρχεται ο Φιντάν και μιλάει για Θράκη, μιλάει για πετρέλαια, μιλάει για αέρια, μιλάει για τα πάντα. Για τα πάντα. Μέχρι και για αν θα φτιάξουμε εμείς πάρκο εδώ στην Πάτρα που είμαστε εμείς σχεδιτικά στη Ζάκη. Είναι τρελό αυτό να γίνεται από τη μεριά της Ελλάδας. Είναι εγκληματικό.
περνάει στο επίπεδο και στο πεδίο της εθνικής προδοσίας. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά λέει η λογική μας. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Αλλά το μυαλό μου, επιτρέψτε μου, έτσι, αυτά λέει, η λογική αυτά λέει. Άρα θα πρέπει να τα πούμε και σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε και θα πω και μια λύση η οποία θα πιάσει και το πρώτο θέμα και το δεύτερο. Κύριε Δένδια, δεν υπάρχει εξοπλιστικός πατριωτισμός. Η σύγκριση των στρατιωτικών μεγεθών, το λογιστικό ΤΑΦ, όταν ο Κολοκοτρώνης με τον Καραϊσκιάκη έκανε την επανάσταση μετά από 400 χρόνια και είχαν προηγηθεί κι άλλες τόσες, ήταν ένα προς χίλια. Τι δεν είχε οι Κολοκοτρωνέοι και οι Καραϊσκάκηδες τότε? Δεν μοιαζόταν αν πεθάνουνε. Ελευθερία ή θάνατος. Το ίδιο πάθανε οι Γάλλοι και μετά οι Αμερικανοί στο Βιετνάμ, το ίδιο πάθανε οι Αμερικανοί στο Αφγανιστάν. Αν θα δείτε, ο Αφγανός έτρωγε φίδι, του κόβε το κεφάλι και ο Αμερικάνος είχε μάρ σοκολάτες και ό,τι και τον έχασε τον πόλεμο. Άρα, κύριε Δένδια, εάν θέλεις να αναβαθμίσεις τις ένοπλες δυνάμεις, το πρώτο πράγμα που πρέπει να αναβαθμίσεις και να κάνεις είναι να το πάρεις λίγο κολοκοτρονέικα, για να τα πούμε απλά. Τι θα πρέπει να κάνεις? Η σημαία στην πρώτη δημοτικού και στη δευτέρα, το δημοτικό, πρέπει να ανεβαίνει κάθε Δευτέρα, όχι να την καταργήσει. Θα πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά μας τι μαθαίνουν τα τουρκάκια. Και θα πρέπει να μαθαίνουν ότι η Ελλάδα είναι η παγκόσμια αυτοκρατορία και εμείς δεν ανήκουμε στη Δύση, αλλά η Δύση μας ανήκει πολιτισμικά. Είναι αυτό που λέει ο κύριος Γρίβας και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Αν μάθουμε αυτό, θα περάσουμε ότι εμείς δεν θέλουμε πόλεμο, αλλά μην τολμήσετε, κύριοι, και αμφισβητήσετε ούτε τη Σάμο, ούτε το Καστελόριζο, ούτε τίποτε, γιατί είναι δικά μας. Και αν εσύ λες μια φορά, κύριε Ερντογάν, ότι θέλεις γαλάζια πατρίδα, να του πει κάποιος, για πάμε ρε μια βόλτα στην Τουρκία, που είτε το κεφάλι 30 μοίρες, 40, 50 το σηκώνεις ή κάτω το κατεβάζεις στις κάψεις, μόνο Ελλάδα βρίσκεις. Άρα τι μας λες? Εμείς λοιπόν εδώ έχουμε μια ελίτ η οποία δεν τα λέει αυτά, δεν φροντίζει να κάνουμε παιδιά Ελληνόπουλα, θέλουμε να πάρουμε Πακιστανούς εδώ μέσα που ανήκουν στο ίδιο έθνος με την Τουρκία, και έρχεται ο Δένδιας και νομίζει, έχει την ψευδαίσθηση, λυπάμαι που το λέω, το γνωρίζει τον κύριο Δένδια, του έχω πει κι άλλα για το μεταναστευτικό και θα το πω και τώρα με την ευκαιρία και με το ραδιοφωνικό έδρανο που μου δίνεται. Κύριε Δένδια, εάν θέλεις να φτιάξεις ένοπλες δυνάμεις, να απευθυνθείς στο Υπουργείο Παιδείας, την πρώτη δημοτικού, να φτιάξουμε παιδεία που να μην είναι εθνομεδινιστική, να κάνουμε παιδιά Ελληνόπουλα, να δουλεύουν οι θεσμοί και να παίρνονται δημοκρατικές αποφάσεις εν κρυπτό για αυτά τα θέματα, και τότε ο κάθε φιντάν θα κάτσει στα αυγά του, κύριε Σαχίνη. Κύριε Νταβρή, θέλω πριν πάω σε μια αναγκαστική διακοπή να κλείσω, καλά κάνατε και ανοίξατε όλο το πεδίο, θέλω όμως να κλείσω λίγο το κομμάτι των δηλώσεων για περί οικονομίας κλίμακας, για να πάνε τα λεφτά θα έρθω στα άλλα που ανοίξατε που είναι τα πιο σοβαρά, και υπάρχει και ένα θέμα της αρμοδιότητάς σας που το ξέρετε όσο ελάχιστη. Θέλω όμως να σας ρωτήσω ευθέως, εάν τα ναυτοδικεία που μας είπε η κυρία Ηλιάδη δεν είναι μόνο ναυτοδικείο στα Γιάννενα, είναι και στρατοδικείο και αεροδικείο οι ίδιοι άνθρωποι, αλλά τέλος πάντων, αν είναι πολυτέλεια μισθολογικά, με συγχωρείτε, πολυτέλεια που θα πληρώσει ο ελληνικός λαός, δεν είναι τα βυθισμένα στο στεφανοδίκιο? Γι' αυτά ακούσατε κάτι? Όχι βέβαια. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Δένδιας λίγο λαϊκίσει. Εγώ εκτιμώ ότι, παραδείγματος χάρη, το θέμα των αυτοδικείων ή της απόδοσης της δικαιοσύνης της ένοπλες δυνάμεις είναι πολύ πιο σοβαρό και δεν είναι μισθολογικό. Έτσι, υπάρχουν εκεί τεράστια προβλήματα στην απόδοση προβλημάτων δικαιοσύνης εντός των ενόπλων δυνάμεων,
που θα έλεγα, κύριε Δέδια, τα γνωρίζεις και προσωπικά στα έχω πει. Έτσι. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα, κύριε Σάχιν, εκεί. Και είναι και υπαρκτά. Δεν θέλω να επεκταθώ. Νομίζω όμως ότι έκανε λάθος ο κύριος Δένιγιας γι' αυτό και γι' αυτό το θέμα. Έτσι. Και δεν είναι μόνο τα λειτουργικά έξοδα. Απλά θέλω να το κλείσουμε αυτό λέγοντας τα εξής. Εάν εξοικονομούσαμε και αυτά τα 2 εκατομμύρια τα ελικόπτερα και βγάζαμε τα πετρέλαια στη Δύση, κύριε Σαχίνη, και είχαμε περίσσευμα 20 δις και αγοράζαμε και 100 Ραφάλ και άλλα 100 από εκεί F-35. Εάν δεν υπήρχε η θέληση και το ηθικό, το στρατιωτικό εργαλείο, κύριε Δέδια, θα ήταν αποτελεσματικό και ο Φιντάν θα έφευγε? Η απάντηση είναι όχι. Δεν είναι θέμα οικονομικών μεγεθών. Το θέμα αποτελεσματικότητας του στρατεύματος αλλά και της δυνατότητας παραγωγής ασφάλειας σε ένα κράτος το δίνει η ηγεσία που μπορεί να τρώει και πέτρες αλλά να υπερασπίζεται αρχές. Θέλω να το κρατήσω. Θέλω να μου επιτρέψετε να πάω σε μια σύντομη διακοπή και θα επανέλθω στα μεγάλα ζητήματα που θέσατε. Θέλω ένα αναμονή. 984. Για να είσαι μέσα σε όλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον κύριο Νταβρή. Κύριε Νταβρή, θέλω να έρθουμε σε αυτά που υπενυχτήκατε. Όχι υπενυχτήκατε, τα είπατε ευθέως. Και θέλω, αν μου επιτρέπετε, να πάω σε ένα θέμα πρώτα-πρώτα, πριν από οτιδήποτε άλλο, που είναι και της δικής σας αρμοδιότητας. Το έχετε χειριστεί στο παρελθόν. Με ακούτε, ε? Ναι, βέβαια. Λοιπόν, κοιτάξτε, γίνεται μια συζήτηση που στην ουσία κανείς δεν λέει ότι αν προχωρήσει αυτή η συζήτηση, μιλάμε και για αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης, αυτό που το 17 είπε ο Ερντογάν, ότι να την αναθεωρήσουμε και του είπαμε εμείς τότε δεν το συζητάμε. Ο Παυλόπουλος το είπε, για να είμαι δίκαιος. Καθήμενος εν το μέσο του καναπέως. Μάλιστα, μάλιστα. Από την Αθήνα. Καλά. Δεν τα ξεχνάμε γιατί παίζουν ρόλο αυτά. Καλά τα λέτε, καλά τα λέτε. Λοιπόν, κοιτάξτε, γίνεται μια συζήτηση για το εύρος της Αιγιαλίτιδας ζώνης, ΑΟΣ, Εθνικός Εναέριος Χώρος. Έλεγα το πρωί, και εδώ επικαλούμε τη δική σας τώρα γνώση, το εξής. Αυτή τη στιγμή, στα δυτικά στο Ιόνιο, έχουμε 12 ναυτικά μίλια. Άρα το ελληνικό παράδοξο που ισχύει από το 1931, εναέριο χώρο, που είναι το ίδιο όπως τα χωρικά ύδατα, 10 ναυτικά μίλια, το έλυσε η ζωή στο Ιόνιο. Στο Αιγαίο έχουμε 6 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα, με δικαίωμά μας να τα πάμε ως τα 12, αλλά έχουμε ένα αέριο, εθνικό εναέριο χώρο, δηλαδή όπως ταιριά θάλασσα, αέρα, 10 ναυτικά μίλια από το 1931. Αν υποθέσω ότι αυτό που είπε η διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ συζητιέται, λέω αν υποθέσω, δεν έχω βεβαιότητα, ναι, να τα πάμε τα 6 στα 8 ή στα 9 τα χωρικά, τι σημαίνει αυτό? Θα κατεβάσουμε τον εθνικό εναέριο χώρο στο Αιγαίο στα 8 ή στα 9? Ναι, έχουν υπάρξει και δηλώσεις τέτοιες από την τουρκική πλευρά και από τον προηγούμενο υπουργό εξωτερικών, τον φίλο του κ. Δένδια, που έλεγε αυτό είναι το παράδοξο και το λένε αλλού. Να είναι άλλο στη θάλασσα και άλλο στην ξηρά. Δεν μπορεί. Όλα αυτά πρέπει να συμπίπτουν. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα έχει θεσπιστεί και κακώς έχει γίνει, κακώς μέχρι στιγμής, διότι υπήρχαν αυτός ο φόβος του πολέμου, έχει, και όχι της παγίωσης, της αποτροπής, και φτάσαμε στο σημείο να έχουμε το κάδρο μπέλι. Και μην ξεχνάτε ότι μπορεί αυτό το πράγμα να παιχτεί το κάδρο μπέλι ως, προσέχτε, ως αντίδωρο, ναι, για ένα χρονικό διάστημα, το οποίο όταν περάσει και εσείς κύριε Σαχίνη και εγώ θα είμαστε, και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Νίν Υπέξ θα είμαστε αστρόσχονοι, που έλεγε και ο Τράγκας ο συγχωρεμένος, αυτά τα πράγματα θα έρθει κάποιος άλλος Ερντογάν τότε, θα κάτσει πάλι εν μέσω του καναπέως, θα υπάρχει άλλος Παυλόπουλος τότε και θα πει κύριε για να την ξαναθεωρήσουμε αυτή την ιστορία. Γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι μία υπόθεση. Αυτό πηγάζει από τη στρατηγική η οποία είναι γραμμένο ξεκάθαρα και εγγράφεται όχι μόνο στα βιβλία αλλά στο μυαλό, την πεποίθηση και την ψυχή των μελλοντικών Τούρκων πολιτών και των μελλοντικών
της μελλοντικής τουρκικής ηγεσίας, τα σχόλιά τους. Μισό λεπτό όμως. Αυτή τη στιγμή, με νόμο από το 31, ο εθνικός εναέριος χώρος, που είναι σκληρή κυριαρχία, το ξέρετε καλύτερα από εμένα αυτό. Βεβαίως, είναι όποιος περνάει εκεί θα έπρεπε να καταρρύπτει. Δεν σαν να μπαίνεις, έτσι, σαν να μπαίνεις, περνάει και ο φαντάρος από την άλλη μεριά. Μάλιστα. Από το 31 είναι 10 ναυτικά μίλια. Αν υποθέσουμε προχωρούσε, κακώς, αλλά προχωρούσε μια συζήτηση και η συμφωνία στα ύδατα ήταν 8, θα έπρεπε και ο εθνικός εναέριος χώρος να κατέβει στα 8. Πώς αυτό δεν είναι αντισυνταγματικό? Βεβαίως είναι αντισυνταγματικό. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Τα θέματα των διατάξεων, και είναι μια γενικά δυνατότητα την οποία επικοινωνιακή θα έλεγα, την οποία την παρουσιάζει το πολιτικό σύστημα, είναι ότι κολλάμε πολλές φορές σε κανονιστικές διατάξεις, σε υπάρχουσες διατάξεις του συντάγματος, των νόμων κτλ. Αν θα δούμε όμως την ιστορία, αγαπητέ κύριε Σάχινε, όλα αυτά τροποποιούνται ή αλλάζουν και οι συνθήκες ακόμα και τα πάντα μέσα από μια πραγματικότητα που λέει ότι αυτό που τελικά ισχύει μεταξύ των κρατών είναι η σύγκριση της δύναμης. Όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν. Παραδείγματος χάρη, αν η Ελλάδα είχε δύναμη, αν είμαστε 30 εκατομμύρια, αν δεν είχε γίνει ο εμφύλιος πόλεμος, τότε σε συνεργασία ίσως Αγγλίας και Ρωσίας και παρακολουθούσους των Ηνωμένων Πολιτειών, αν η Ελλάδα είμαστε 25-30 εκατομμύρια με τέτοιο πολιτιστικό μέγεθος, θα μιλάγαμε εμείς και θα λέγαμε σήμερα 12 μίλια. Γιατί θα είχαμε πείσει όλη την ηγεσία και τον τελευταίο Έλληνα που πήγαινε στο σχολείο ότι είμαστε δυνατοί. Απλά, αυτά είναι επικοινωνιακά, θα έλεγα, μικρά μετερίζια τα οποία μπορούν να ξεπεραστούν, έτσι. Και βέβαια, σύμμαχος όλη αυτή τη στρατηγική που μπορεί να έχει ένα κράτος όπως το έχει τώρα η Τουρκία ή μετά, ενώ έχει σχεδιάσει στα 50 ή στα 70 χρόνια να αλλάξει το εν γέννη status quo, όχι μόνο γενικότερα στην περιοχή, έτσι. Το περιμένει, σχεδιάζει, παίρνει κάτι τώρα και αργότερα σχεδιάζει να πάρει και το υπόλοιπο. Ναι, αλλά εσείς εδώ μου λέτε ότι αν πάμε σε μια συμφωνία 8, κάνω μια υπόθεση, 8 παρότι είναι δικό μας δικαίωμα σκληρού πυρήνα κυριαρχίας τα έως τα 12. Εάν πάμε στα 8 σε θάλασσα, που σημαίνει θα μειώσουμε και τον εθνικό εναέριο χώρο, από τα 10 τον κατεβάσουμε στα 8. Αυτό απαγορεύεται. Ναι, μισό λεπτό. Θα μας δώσουν ως τυράκι την άρση του Κάζους Μπέλι. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Μπορεί να μας το δώσουν. Και τι, θα είναι επιτυχία αυτό? Πάντα δεν δίνουν. Μα συγγνώμη, θα είναι επιτυχία αυτό? Όχι βέβαια. Προδοσία θα είναι. Εγώ δεν θα πω αυτό. Δεν θα πω εγώ αυτή τη λέξη, κύριε Νταβρή. Εγώ το λέω. Σας το είπα και πριν. Αυτές οι κουβέντες περνάνε τα όρια του επιτρεπτού διαλόγου και μπαίνουμε πλέον στα πεδία, στο πεδίο της προδοσίας και της μειοδοσίας. Έχω όμως μια ερώτηση. Είναι προσωπική μου πολιτική εκτίμηση. Μάλιστα. Ωραία, προσωπική πολιτική εκτίμηση. Έχω όμως μια ερώτηση τρίπλα. Καλά εμείς. Ναι. Καλά εμείς, ναι. Όπως το περιγράφετε. Σοβαρά τώρα, ο μεγάλος παίκτης ισχύος στο δυτικό μπλοκ, οι Αμερικανοί, θα αφήσουν την Τουρκία να κάνει παιχνίδι σε όλη τη Μεσόγειο, ξεκινώντας από την έξοδο των στενών και ελέγχοντας τα πραγματικά στενά που είναι ο ελληνικός διάπλους του Αιγαίου με τις τρεις πύλες? Θα αφήσουν τους Τούρκους να κάνουν παιχνίδι, όχι για μας, αλλά για τα δικά τους συμφέροντα, το πιστεύετε? Κοιτάξτε, αυτή η ερώτηση που μου κάνατε είναι αυτό που κομπλάρει το μυαλό μου. Και γιατί σας το λέω αυτό? Διότι με την γενικά συζήτηση που κάνουμε εμείς με την Τουρκία, ναι, με τον τρόπο που εμφανίζεται η Τουρκία και σε μας, φαίνεται ότι εμείς δίνουμε έδαφος, παραδείγματος χάρη, στην Κίνα να γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της το διεθνές δίκαιο και να γίνεται ένα κάκιστο παράδειγμα ή μία βάση πάνω στην οποία μπορεί, ας πούμε, η Κίνα να πατήσει και να διεκδικήσει πράγματα τα οποία δεν θέλουν οι Αμερικανοί να τα διεκδικήσουν, όπως γίνεται εκεί στις θάλασσες με τα προβλήματα που έχουν με την Ταϊβάν και ψηλότερα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ενώ φαίνεται ότι
το γενικό περιβάλλον με την εμπλοκή που έχουμε στη Μέση Ανατολή. Με αυτό που το λέει απ' έξω απ' έξω και αυτό που το επιβεβαιώνουν οι συνεχείς βομβαρδισμοί που κάνει σήμερα τώρα που μιλάμε βαρά η συνέχεια Κούρδους η Τουρκία εκεί που κάνει. Με την τροπή που παίρνει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Με όλο αυτό που περιμένουμε αυτό τον καιρό να γίνει για να το δούμε πώς θα εξελιχθεί μετά τις αμερικάνικες εκλογές. Φαίνεται πως ίσως μέσα στο μπλοκ το δυτικό να μας δοθεί η ευκαιρία να καταγάγουμε νίκη ή να καταχυρώσουμε δικαιώματα έναντι της Τουρκίας. Και αυτό είναι που το ερώτημα που θέσατε είναι αυτό που και εμένα μπλοκάρει το μυαλό μου. Δηλαδή, καλά δεν τα βλέπει αυτά το υπέξι. Δεν το καταλαβαίνει δηλαδή. Έτσι, υπάρχει και μια καταπληκτική ανάλυση και σας καλό, εξάλλου φίλο σας είναι ο κύριος Γρίβας. Κάπου το είπε καλέστε να δείτε πώς με λεπτομέρειες αναλύει και αυτά τα νομικά θέματα του διεθνούς δικαίου όσον αφορά δικαιώματα επέκτασης των 12 μιλίων της αιγαελίτιδας ζώνης, τι ισχύει στο δίκαιο, τι διεκδικούν οι Κινέζοι κτλ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στο δυτικό μπλοκ, με έτσι που έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, έτσι, θα έλεγα ότι θα έπρεπε να είμαστε διεκδικητικοί απέναντι στη Τουρκία. Εμείς να διεκδικούμε, όχι να κάνουμε πόντο, να μην κάνουμε πόντο πίσω. Να πηγαίνουμε και ένα βήμα μπροστά. Δεν μπορώ να καταλάβω και δεν εξηγούνται αυτά που κάνει η ελληνική κυβέρνηση ή και γιατί σιωπά εν γέννη η αντιπολίτευση και άλλοι θεσμικοί παράγοντες. Δεν μπορώ να δώσω εξήγηση. Δεν μπορώ. Λέει εδώ... Όπως και θα γίνω στο Κυπριακό. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ δηλαδή να καταλάβω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί... Δεν διεκδικούμε αυτά που είναι φως φανάρι μπορούμε να τα διεκδικήσουμε. Δεν μπορώ. Δηλαδή δεν μπορούσε ο κύριος Γεραπετρίτης ας πούμε να φωνάξει τον πρόεδρο τώρα που πάει ο πρόεδρος τον έχει φωνάξει ο Μπάιντεν εκεί και φαίνεται γενικά με την εμπλοκή που υπάρχει μεταξύ Ισραήλ, Τουρκίας και τα λοιπά φαίνεται να υπάρχει μια τάση αναβάθμισης της Κύπρου να θέσουμε το θέμα του επικισμού. Κουβέντα δεν βάζουμε. Και μπαίνει στο μυαλό μου το ερώτημα. Θα το πω ευθέως κύριε Σαχίνη, αν μου επιτρέψετε. Ρε μπας και το πολιτικό σύστημα υπάρχουν άλλα χαρτιά και τους κρατάνε το βαθύ τουρκικό κράτος. Το λέω σας, περνάει από το μυαλό μου. Εγώ δεν κρύβομαι, πια είμαι σε μια ηλικία, έχω υπερβεί τα 70 και δεν μπορώ. Το απαγορεύει η συνταγή που μου έδωσε η γιαγιά μου. Όταν περάσει τα 65 παιδί μου και αυτό που είναι στο μυαλό σου δεν μπορεί να το πει, άντε πέθανε καλύτερα. Δεν μπορώ δηλαδή να το σκεφτώ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το κάνουμε. Σας ομιλώ ειλικρινά. Παρά μόνο να υπάρχουν εξαρτήσεις και άλλα πράγματα που μπορεί να τα ξέρει το τουρκικό βαθύ κράτος και η εδώ τάξη φοβάται μήπως βγουν να πούμε και γίνει ο κακός χαμός και χάσουν βούτυρα και αυγά και πασχάλια. Εκεί πάει το μυαλό μου. Κύριε Νταβρή, θέλω να σας ρωτήσω με βάση την εικόνα, είναι ερώτηση του Κώστα, σας τη μεταφέρω. Λέει, φοβάται ο κύριος Νταβρής ότι τον Ιανουάριο θα πάμε σε κάτι πιο ουσιαστικό από αυτό που διαχέεται των διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και ότι αυτό θα συναρμολογηθεί τώρα τον Νοέμβριο με την επίσκεψη Φιντάν ή σε κουβέντα να είμαστε. Θα σας πω. Δεν εκτιμώ ότι έχει τη δύναμη η κυβέρνηση Μητσοτάκη ούτε ο υπέξι το σύστημα τώρα που μάλλον η Νέα Δημοκρατία ας την πούμε έτσι που κυβερνάει τώρα ότι μπορεί αυτά τα πράγματα να τα περάσει. Αυτά φαίνεται για τις αντιδράσεις Σαμαρά και τα λοιπά. Εγώ εκτιμώ ότι ζούμε σε ένα ενδιάμεσο χρόνο τον οποίο τον έχουν χαρακτηρίσει έξυπνα, θα δείτε. Όταν βγαίνουν, ας πούμε, όταν θα ρωτήσετε την κυρία Μπακογιάννη, θα πει εμείς ο κουβέντα κάνουμε, ζήτηση. Διερευνητικές εντολές το λένε αυτό. Δηλαδή ψαχνόμαστε. Προσέξτε, σε αυτό το χρόνο όμως του ψαξίματος, τι γίνεται, κύριε Σαχίνη. Περνάει μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας. Ποιο? Το κύριο βάθρο και η βάση πάνω στην οποία μπορεί να στηθεί μελλοντικά μια τέτοια διευθέτηση υπέρ της Τουρκίας. Δηλαδή,
πόλεμο θέλετε να κάνουμε. Να, είναι η δήλωση του Γεραπετρίτη. Περνάνε παντού αυτά. Άμα τα δείτε, άμα κάτσω και σας πω κάθε μέρα ή ακούω στις εκπομπές κτλ. Εξάλλου νομίζω ότι ο μέσος Έλληνας θα αντιλαμβάνεται. Εγώ νομίζω λοιπόν, για να απαντήσουμε στον άνθρωπο, δεν έχει τη δυνατότητα η κυβέρνηση Μητσοτάκη να τα περάσει αυτά. Πλην όμως όλο το πολιτικό σύστημα που αγωνιά να παραμείνει στην εξουσία, γιατί σε επίπεδο στρατηγικής δεν διαφωνεί ούτε το Πασόκ στην ουσία, έτσι, ούτε η κυρία Διαμαντοπούλου που έχει γίνει αρχιστράτηγος εκεί στο Πασόκ, έτσι, ούτε το άλλο σύστημα το οποίο είναι κατακαιρματισμένο. Νομίζω λοιπόν ότι και αυτή τη στιγμή κάτω από αυτές τις παγκόσμιες δύσκολες συνθήκες το πολιτικό σύστημα ελύσεται έτσι ώστε να μην παραχθεί μεγίστη μεγάλη ανακατοσούρα και χάσει την εξουσία. Άσχετα αν είναι η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ. Το σύστημα στην Ελλάδα, κύριε Σαχίνη, το πολιτικό είναι ένα, η ουσία είναι μία, η εξουσία είναι μία και ο μπακλαβάς γωνία που λένε οι μάγκες εδώ στην περιφέρεια. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι όλη αυτή η κουβέντα και όλες αυτές οι συζητήσεις γίνονται για να παραμείνει ζωντανό το σύστημα εξουσίας που μετά το 1974, μετά την Κύπρο, μετά τα Ήμια, μετά την Κάσο και με όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν τώρα υπογραφές και τέτοια σύμβασης. Όχι, δεν το πιστεύω. Και θέλω να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Το είπατε στην αρχή αυτής της συνομιλίας, ότι στη χώρα τακτικές θα βρεις. Το θέμα είναι αν έχεις μία στρατηγική βάθους με ό,τι έχεις επιλέξει. Το είπατε με σαφήνεια. Θες να επιλέξεις, θες να επιλέξεις στρατηγικά ότι θα δομήσεις σε βάθος τις σχέσεις τις φιλικές, γιατί το πιστεύεις ότι έρχονται ελληνοτουρκικές, κάντο. Δεν το πιστεύεις και θέλεις να λειτουργήσεις ως δύναμη επιτροπής, αποτροπής, κάντο λέτε. Αλλά να έχεις μια στρατηγική επιλογή. Ξέρετε, προχθές στο Παρίσι έγινε μια σύνοδος για την κατάσταση στο Λίβανο και την ανάγκη, ο Μακρόν τη συγκάλεσε, πήγε και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Μου έκανε εντύπωση ότι μια συνάδελφός μας, η Μαρία Ιδενάξα, στο τέλος του briefing της ενημέρωσης, ρώτησε γιατί δεν συζητάμε τα 6 να τα πάμε ως 12 ναυτικά μίλια, και η απάντηση ήταν τι σχέση έχει αυτό ρε με το Λίβανο. Είναι ξεκομμένες οι θαλάσσιες ζώνες, ο εναέριος εθνικός χώρος και ο διεθνής με τις εξελίξεις στη Μεσόγειο, κύριε Νταβρή? Σαφώς και όχι. Καταρχάς θέλω να πω, όποιος μας ακούει και είναι φίλος ή ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών, σε επίπεδο Υπουργείου Εξωτερικών τέτοιες εκφράσεις είναι κάθετα οριζόντια απαγορευμένες. Δεν δείχνουν σεβασμό ούτε προς τον Έλληνα δημοσιογράφο που πάει και ρωτάει κάτι μέσα από την αγωνία του ή να θέλει να πληροφορήσει. Ένα. Τεράστιο λάθος. Το σύστημα όπως βλέπετε δίπλα όμως, δηλαδή και τα ξέρετε αυτά, τα έχω βιώσει και εγώ λίγο με κάτι αποστολές εκεί στο εξωτερικό. Και εγώ άλλο είναι... θέλω να μου πείτε, κύριε Νταβρή, αυτό δεν είναι απόδειξη έλλειψης στρατηγικής σε σύσσωμο το πολιτικό προσωπικό? Δεν λέω, θα κάνω εξαίρεσεις εδώ. Ναι. Αυτό... Κοιτάξτε, εάν θα είσαστε στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας ή Ασφαλείας της Ευρώπης και καθώς είστε 2 μήνες, 3, θα καταλάβετε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει στρατηγική, έτσι, όχι δεν υπάρχει στρατηγική, δεν έχει αρχίσει ούτε ένα πρόπλασμα συζήτησης για να αποκτηθεί. Μα είμαστε σοβαροί, αγαπητέ κύριε Σαχίνη, να γίνεται μια τέτοια συζήτηση με 61, ξέρω εγώ πόσους έχουν φτάσει, ούτε στην αριθμό σου, έχω χάσει το λογαριασμό, έτσι, με αντιπροσωπείες από εδώ και από εκεί, και να μην έχει υπάρξει μια τέτοια ζήτηση στην αρμόδια θεσμική επιτροπή ή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για αυτά τα θέματα υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας κτλ. Δηλαδή, ο κυρίαρχος λαός, που όλοι το δέχονται και είναι η βάση, έτσι, αυτό που λέμε λαϊκή κυριαρχία κτλ. Έχει δικαιώματα σε αυτά τα πράγματα να τα μάθει? Όχι. Δεν την νοιάζει την πολιτική τάξη στη χώρα.
θέλει συνεχώς να μας παραπλανά. Εγώ δεν ξέρω με εσάς, αλλά νομίζω ότι και εσείς το βιώνετε, όπως το βιώνει και κάθε ακροατής. Είμαστε σε μια μόνιμη σύγχυση μέσα σε μια πλειάδα ελλιπούς ενημέρωσης, fake news, μία λέει ο ένας το ένα, μία λέει ο άλλος το άλλο, έτσι. Και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Ο γενικός λαός δεν παίρνει μέρος πουθενά. Και τι κάνει στο τέλος, όταν έρχονται εκλογές, δεν πάει να ψηφίσει. Γιατί? Γιατί ζει μέσα σε αυτή τη σύγχυση. Αλλά το πρόβλημα, αγαπητή κυρία Σαχίνη, είναι βαθύτερο. Δεν λειτουργεί δομικά, δεν λειτουργούν οι θεσμοί. Γι' αυτό λέω στο μότο μου, έτσι, αν δεν υπάρχουν παιδιά θεσμοί και με αυτούς τους ίδιους ποντικούς εντός και εκτός εισαγωγικών, δεν υπάρχει σωσμός. Πάει δημοκρατία. Να πούμε και κάτι που τρέχει για αυτές τις μέρες. Μα τι να κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση? Προσέξτε τώρα να σας πω. Και θέλω, επιτρέψτε μου, που ίσως να είμαστε και λίγο εκτός ατζέντας, αλλά σχετίζεται και αυτό. Έχουμε βάλει στην Ελλάδα, έτσι, να εκλέγεται ο αρχηγός ενός κόμματος από τη βάση. Το έφερε ο Γεωργάκης, ο Παπανδρέου. Έτσι, μετά το πήρε ο Μητσοτάκης, καταργηθήκαν εκεί, βγήκαν τα καλώδια φορές, μετά ήρθε ο Κασελάκης και τα λοιπά. Σας ερωτώ. Ψήφισαν το Πασόκ 1.400.000 και 60 τόσοι βουλευτές. Μάλιστα. Ψήφισαν 150. Οι 80 ψήφισαν τον Κασελάκη. Και μετά έρχονται 186 άτομα, και εκεί που ο Κασελάκης πήγαινε στο Υπουργείο του κ. Δένδια, και ο Δένδιας, επειδή ο Κασελάκης έγινε από το πουθενά νούμερο 4 στην πολιτική ιεραρχία, προσέχτε, νούμερο 4, με αυτοκίνητα, με γραφεία, με ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας καθόταν προσοχή στον Κασελάκη. Και ο κάθε υπουργός. Γιατί ήταν μετά τον πρόεδρο της Βουλής. Μαζευτήκαν 186 άτομα και καταργήσαν το νούμερο 4 της πολιτικής κυριαρχίας. Πού είναι η λαϊκή κυριαρχία? Το ψήφισαν οι βουλευτές. Και δεν μπήκε ούτε καν θέμα συζήτησης αυτό. Δηλαδή να πούνε, ο τρόπος που επιλέγεται, αν πεθάνει, αν παρατηθεί, οποιοδήποτε αρχηγός ενός κόμματος, προβλέπεται συνταγματικά ή νομικά από κάπου? Ποιοι είναι? Θα έπρεπε οι βουλευτές, γιατί έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία, όπως γίνεται στην Αγγλία, να μαζευτούν και να πούνε, εμείς οι 65 βουλευτές, 60 όσοι μείνανε, εκπροσωπούμε το 1.400.000 τη βούληση των ανθρώπων που ψηφίζαμε το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, ψηφίζαμε το ΣΑΧΙΜ. Είδατε εσείς να τεθεί τέτοιο θέμα? Όχι. Γιατί αυτό ποιον βολεύει? Πάλι την οικογενειοκρατία. Είδατε πόσο μέσα στα πράγματα είναι ο κύριος Κοντογιώργης. Άρα όλα τα θέματα, και τα θέματα της δημοκρατίας, και τα θέματα της παιδείας, και τα θέματα βελτίωσης των τριών εργαλείων, διπλωματικού, στρατιωτικού, οικονομικού, που αφορούν και κτίζουν έτσι την ευημερία και την ασφάλεια των πολιτών κάθε κράτους, έτσι, είναι κάτω από τις επιδιώξεις και από τα βούτυρα και από τα οφίτσια της οικογενειακρατίας και της κομματοκρατίας. Γιώργος Νταβρής. Κάνω λάθος? Κάνω λάθος? Θέλω... Ας έρθει κάποιος να μου πει. Και να πω ότι βγήκε ο Κασελάκης ή βγήκε τότε ο Μητσοτάκης. Σκεφτείτε τώρα αύριο να μαζευτούν οι Σαμαρικοί μαζί με τους Καραμαλικούς σε καμιά κεντρική επιτροπή και να υπάρχει ένα καταστατικό και χωρίς να γίνουν εκλογές να πούμε, Μητσοτάκη, δεν σε θέλουμε τίποτα. Καταργήσει. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά και τα βρίσκουμε κάθε μέρα, κάθε μέρα μπροστά, παγώνει ο κόσμος τώρα, οικονομία, ρεύματα, τούτο, τ' άλλο, η καθημερινότητα που μας απαγορεύει να κάνουμε σαν τις συζητήσεις που κάνουμε τώρα, κύριε Σαχίνη, έτσι. Η πολιτική τάξη, αν είχε συνέστηση του άρθρου 1 του συντάγματος, για να μην σας τρώω το χρόνο γιατί φτάσαμε στο τέλος, ότι όλα τα αξιώματα υφίστανται και λειτουργούν υπέρ του έθνους και του ελληνικού λαού, όλα αυτά θα ήταν λυμένα. Λυπάμαι, αλλά τίποτε από αυτά που θέτεται καθημερινά δεν πρόκειται να λυθεί αν δεν λύσουμε το πρόβλημα της δημοκρατίας και δεν καταλάβουμε αυτό που ήταν γραμμένο στο σχολείο μου, κύριε Σαχίνη. Κλείσε την πυρχή σου στην Ελλάδα και θα αισθανθείς κάθε είδους μεγαλείο. Η Ελλάδα είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία, μεγαλύτερη από την Αμερική, μεγαλύτερη από όλους. Και αν δεν το συναισθανθούμε αυτό,
τότε ο κάθε Φιντάν θα έρχεται εδώ να μας κάνει τα λιμάκια. Λυπάμαι. Κύριε Νταβρή, σας ευχαριστώ για αυτή τη συνομιλία πρωί της Τρίτης. Καλημέρα. Εγώ θέλω να στείλω τους θερμούς μου χαιρετισμούς σε όλους εκεί και να μου επιτρέψετε να εκμυστηρευτώ κάτι σαν αεροπόρος. Πρώτη φορά που προσγειώθηκα στη Σούδα και άνοιξα την καλύτερα του Φάντουμ και έβγαλα τη μάσχα, με πήρε ένας αέρας που πέρναγε μέσα από τα θυμάρια και τα βότανα εκεί απάνω, που αυτό το πράγμα είναι η υπογραφή της κρίσης στο μυαλό και στην ψυχή μου. Και έχω μάθει και επίτηδες, πήγα και έμαθα και κριτικά, κύριε Σαχίνη, και θα έρθω εκεί να χορέψουμε και ένα μπεντοζάλι. Ευπρόσδεκτος πάντα. Να είστε καλά, καλημέρα. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αυτά από τον κύριο Νταβρή.